Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη Μία. Και ο νέος κύκλος διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ξεκίνησε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, με τη συμμετοχή και του στενού συνεργάτη του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν. Η ελληνική πλευρά, με επικεφαλής τον πρέσβη Παύλο Αποστολίδη, κατέρχεται στις διερευνητικές με αντικείμενο συζήτησης μόνο την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενώ από την τουρκική πλευρά είναι απολύτως σαφές ότι υπάρχει πρόθεση επέκταξης της ατζέντας, όπως η αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Θα συνδεθούμε λοιπόν με την Μαρία Ζαχαράκη, την Μαρία Ψαρά, τον Κώστα Λατζά και την Σοφία Φασουλάκη. Και Μαρία Ζαχαράκη, ας πάρουμε καταρχήν κλίμα από την Κωνσταντινούπολη. Η τουρκική προεδρία αναβάθμισε τη συνάντηση αυτή, την ώρα που η χώρα μας λέει πως οι διερευνητικές επαφές δεν είναι διαπραγματεύσεις. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πράγματι, λοιπόν, η τουρκική προεδρία, η τουρκική πλευρά φαίνεται ότι ήθελε να δώσει μια καινούργια όθηση σε αυτές τις συνομιλίες. Αναβάθμισε όχι μόνο σε επίπεδο χώρου, αλλά και σε επίπεδο προσώπων. Όπως ανέφερες και εσύ, στις συνομιλίες λαμβάνει μέρος, εκτός από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Σεντάτ Ονάλ, ο οποίος είναι επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας, λαμβάνει λοιπόν μέρος και ο Ιμπραχήμ Καλίν, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αυτό λοιπόν σημαίνει από μόνο του ότι η Τουρκία θέλει να δώσει μία άλλη διάσταση, μία νέα όθηση σε αυτές τις συνομιλίες. Αυτές τις συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα εδώ στο Ντολμά Μπαχτσέ, είμαστε έξω εδώ και 3 ώρες λοιπόν από τις 10 το πρωί είναι που έχουν ξεκινήσει. Έφτασε η ελληνική αντιπροσωπεία 10 η ώρα. Και επί 3 ώρες συνεχίζονται οι συνομιλίες, Λίνα. Τώρα, ό,τι μαθαίνουμε από την τουρκική πλευρά, έρχεται με 5 θέματα τα οποία κατέθεσε ή θα καταθέσει στο τραπέζι ανάλογα και με τις αντιδράσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας. Αυτά τα θέματα λοιπόν, Λίνα, είναι πρώτα απ' όλα θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, αλλά η Τουρκία φέρεται διατεθειμένη να πει στην ελληνική αντιπροσωπεία ότι σε περίπτωση επέκτασης στα 12 μίλια στο Αιγαίο, τότε η Τουρκία αυτό θα το θεωρήσει αιτία πολέμου, δηλαδή θα επιχειρήσει να επαναλάβει κάζους μπέλι στην ελληνική αντιπροσωπεία. Το δεύτερο θέμα που θα θέσει η τουρκική πλευρά ή που έχει θέσει είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών. Το τρίτο θέμα είναι το καθεστώς κυριαρχίας μικρών νησίδων και βραχονησίδων που δεν περιλαμβάνονται τα ονόματά τους στις διεθνείς συνθήκες. Εδώ να σημειώσουμε ότι πρόκειται για επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Open Lina που λέγαμε από χθες ότι η τουρκική αντιπροσωπεία θα επιχειρήσει να βάλει θέμα στο τραπέζι ακόμη και κυριαρχία νησιών. Το τέταρτο θέμα που θα θέσει είναι ο εναέριος χώρος που είναι 10 μίλια. Και το πέμπτο καινούριο στοιχείο και αυτό από την τουρκική πλευρά είναι ότι θέλει να πείσει την ελληνική πλευρά προκειμένου να συσταθεί ένας μηχανισμός επιχείρησης διάσωσης ανθρώπων στο Αιγαίο και κυρίως προσφύγων και μεταναστών. Δηλαδή το θέμα της κυριαρχίας των νησιών, όπως επίσης και αυτός ο μηχανισμός για τους πρόσφυγες και μετανάστες στο Αιγαίο, είναι 2 καινούριες προτάσεις που φέρνει σήμερα η Τουρκία στο τραπέζι αυτό των διερευνητικών επαφών. Είναι πολλά λοιπόν τα θέματα ή αρκετά θα έλεγα τα θέματα και δύσκολα θέματα τα οποία βάζει η Τουρκία σε αυτό το διάλογο ο οποίος ξεκινάει. Πολύ δύσκολα να τα δεχτεί η Ελλάδα, ναι, φυσικά, βεβαίως. Γιατί η Ελλάδα ξέρουμε ότι προσέρχεται μόνο με το ένα θέμα. Άρα τώρα, είναι και χαμηλές οι προσδοκίες από τις διερευνητικές επαφές. Ενδεχομένως, βέβαια, το να συζητούν όμως ακόμη, Λίνα, και όπως λένε οι πληροφορίες, θα συζητούν μέχρι και το βράδυ, σημαίνει ότι συζητούν, ότι
δεν θα τα σπάσουν τόσο εύκολα. Από την άποψη ότι και η Τουρκία περιμένει, οι πληροφορίες μας λένε ότι η Τουρκία ξέρει ότι η Ελλάδα θα αντιδράσει και ανάλογα βέβαια και εκείνη μπορεί να κάνει σε κάποια θέματα αναγκαστικά πίσω. Ίσως μετά το τέλος των επαφών αυτών σήμερα, ίσως δεν το ξέρουμε με σιγουριά, επειδή βρίσκεται εδώ εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου Ιμπραχήμ Καλίν, να προβεί σε κάποιες δηλώσεις εκ μέρους της τουρκικής προεδρίας και έτσι να καταλάβουμε ένα κλίμα για το τι συνέβη μέσα ή να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Θα το δούμε προς το τέλος της ημέρας. Για ακόμη να δούμε λοιπόν αν θα υπάρχει μυστικότητα των επαφών αυτών ή θα μάθουμε κάποια πράγματα τις επόμενες ώρες. Εμείς πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, της Αλεξίας Στασούλη, με ποιες θέσεις προσέρχονται οι δύο πλευρές και στη συνέχεια θα δούμε τι είπε στην κυβερνητική ενημέρωση πριν από λίγο ο Χρήστος Ταραντήλης. Η Μαρία Ψερά θα μας πει τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε 2 μήνες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Ξεκίνησαν οι διερευνητικές συνομιλίες Ελλάδας και Τουρκίας στον Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη. Ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, έμπειρος διπλωμάτης επιτιμή Παύλος Αποστολίδης και οι συνεργάτες του έφτασαν χθες το απόγευμα στο ξενοδοχείο Swiss Hotel. Η ελληνική πλευρά προσέρχεται με μοναδικό θέμα συζήτηση στην οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καμία συζήτηση δεν αφορά την εθνική κυριαρχία και τα δικαιώματα της χώρας μας. Είναι αυτονόητο ότι η ελληνική πλευρά προσέρχεται με καλή πίστη και προσδοκά να πράξει το ίδιο και η τουρκική. Η Τουρκία αναβάθμισε τις διερευνητικές συνομιλίες, καθώς εκτός από τους 3 Τούρκους διπλωμάτες, συμμετέχει και ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας και δεξί χέρι του Ταγί Περντογάν, Ιμπραήμ Καλίν. Αυτές είναι προπαρασκευαστικές συζητήσεις και το ουσιαστικό εδώ πέρα είναι να υπάρχει μια συνέχεια. Έχουν αποκτήσει μια μυθική διάσταση που δεν θα έπρεπε. Είναι εμπιστευτικές συζητήσεις μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων. Αλλά καλό θα είναι να συνεχίσει ο διάλογος. Στο Open μίλησε χθες ο απόστρατος ναύαρχος Τζιχάντ Γαϊτζή. Σας δεν που είστε ξαφίγγερος Μελερίν, πας λάμα συνάντα ήργιο ρομονοζούρι τζαέντετζε. Μπεν διόρυμ και βυτούν κονούλαρ πακέτ όλαρακ γιορυσούσουν. Εγκαϊδακλάρ κονούσο, Γιουναϊστάνε δευρύτηλμιεν αδάδακ καϊλκλάρ κονούσο. Ve gayri askeri statüdeki adalar konusu, hava sahası konusu, bu kıta sahanlığı münasır ekonomik bölge konusu, 152 adacık kayalık grubu var asgari. Bunların egemenliği Yunanistan'a devredilmemiştir. Şimdi, ama Yunanistan bunların hepsine sahip çıkıyor. Bunların bir konuşulması lazım. Στην επίσκεψη του Μευλού Τσαβούσογλου αναφέρθηκε ο ύπατος εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Second, we have the relationship with Turkey after the visit of the Minister of Foreign Affairs, Mr. Çavuşoğlu, to Brussels. Με τα μάτια λοιπόν στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη συνεδριάζουν κυρίες και κύριοι από το πρωί οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Βρυξέλλες πάντως, Μαρία Ψαρά, καλό μεσημέρι, κινούνται. Είδαμε στον απόϊχο της επίσκεψης Τσαβούσογλου την προηγούμενη εβδομάδα. Λίνα, την ίδια ώρα που στην Κωνσταντινούπολη ξεκινούσαν οι διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, εδώ στις Βρυξέλλες, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έμπαιναν στο κτίριο που βλέπετε πίσω μου και ξεκινούσαν ένα ακόμα συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, το πρώτο για το 2021. Ο ύπατος εκπρόσωπος, ο Ζοζέ Μπορέλ, θα ενημερώσει τους υπουργούς για τη συνάντησή του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, την περασμένη εβδομάδα εδώ στις Βρυξέλλες. Αλλά και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει για τη δική του επίσκεψη στην Άγκυρα την περασμένη εβδομάδα. Θέλω να σου πω, Λίνα, ότι το κλίμα εδώ πέρα είναι θετικό για τις εξελίξεις στις σχέσεις Ευρώπης-Τουρκίας. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι είναι επιφυλακτικοί, κρατούν μικρό καλάθι. Σίγουρα όμως, όπως μου έλεγαν διπλωμάτες νωρίτερα, οι κυρώσεις, όλες οι κυρώσεις και οι κυπριακές για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και οι ελληνικές κυρώσεις, οι τομεακές κυρώσεις που έχει ζητήσει η Ελλάδα να συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου, αναμένεται να πάνε για αργότερα. Πρέπει να περιμένουν. Και αυτό γιατί οι Βρυξέλλες καταρχάς θέλουν να δουν αν η αλλαγή της τάσης της Τουρκίας θα μεταφραστεί σε πράξεις, αν αυτές οι πράξεις θα διαρκέσουν και αν τελικά. Τι θα γίνει με το συντονισμό με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά, Λίνα, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα έχουν τα μάτια τους και στις διερευνητικές. Φυσικά θα χαιρετήσουν την εξέλιξη αυτή. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι Λίνα γνωρίζουν πολύ καλά
ότι δεν μπορούν να λυθούν τόσο σύντομα οι ελληνοτουρκικές διαφορές. Μάλιστα. Λίνα. Και στη συνέχεια θα μας πει τη θέση της Γερμανίας ο Παντελής Βαλασόπουλος. Ερχόμαστε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, στο εσωτερικό, γιατί έχει προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις η διαφοροποίηση του Αντώνη Σαμαρά στο θέμα των διερευνητικών επαφών Ελλάδας και Τουρκίας, που όπως ακούσατε άρχισαν το πρωί. Ο πρώην Πρωθυπουργός εκφράζει την αντίθεσή του για την έναρξη του διαλόγου, επειδή, όπως λέει, αυτό ακυρώνει τη διαδικασία των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Υπέρ των απόψεων Σαμαρά τάχθηκε ο Κώστας Γιουλέκας. Η κυβέρνηση κράτησε χαμηλούς τόνους, ενώ στο θέμα παρενέβη και η αντιπολίτευση. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ταράζει τα εσωκομματικά νερά στη Νέα Δημοκρατία, καθώς λέει κατηγορηματικά όχι στο διάλογο με τη γείτονα. Με πειρατές δεν κάνεις διάλογο. Να σας το πω αλλιώς. Τον επεκτατιστή δεν τον κατευνάζεις, γιατί έτσι γίνεται πιο αδίστακτος. Τον επεκτατιστή μόνον αποτρεπτικά μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Η έναρξη των διερευνητικών ακυρώνει κάθε συζήτηση για κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Το Μέγαρο Μαξίμου απαντά ότι οι θέσεις του Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική είναι γνωστές. Ο κύριος Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός και οι θέσεις του για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι γνωστές εδώ και πολύ καιρό. Η διαφωνία Σαμαρά, ωστόσο, περιπλέκεται, καθώς με τη θέση του φαίνεται να συμφωνούν και γαλάζιοι βουλευτές. Ο Κώστας Γκουλέκας άλλωστε το δήλωσε στο Open. Αυτές οι θέσεις του Αντώνη Σαμαρά βρίσκουν απήχηση σε ένα πολύ μεγάλο μέρος και του ελληνικού λαού και του πολιτικού κόσμου. Στο αν υιοθετώ πολλά από τα οποία λέει ο Αντώνης Σαμαράς, ασφαλώς και με βρίσκουν σύμφωνο. Ο πρώην Πρωθυπουργός διαφοροποιείται και για τη Συμφωνία των Πρεσπών, υπονοώντας σαφώς ότι δεν θα ψηφίσει τα σχετικά μνημόνια συνεργασίας όταν έρθουν στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για ομοιρία Μητσοτάκη και χαρακτηρίζει τον Αντώνη Σαμαρά σκιώδη αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι σε αυτή λοιπόν την πολύ μεγάλη πρόκληση του κ. Σαμαρά, κανονικά ο Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του κόμματος έπρεπε να προχωρήσει στην αποδοκιμασία του, αν όχι και σε πειθαρχικά μέτρα εναντίον του, αλλά τουλάχιστον στην πολιτική αποδοκιμασία. Το Μέγαρο Μαξίμου κάνει τον Κινέζο. Το ενδιαφέρον με την παρέμβαση του κ. Σαμαρά είναι ότι είναι σε εντελώς διαφορετική γραμμή από αυτή την οποία έχει εκφράσει ο Πρωθυπουργός σε όλες τις τελευταίες του παρεμβάσεις. Επί της ουσίας είναι εναντίον των διερευνητικών επαφών. Και στο θέμα που έχει προκύψει, αναφέρθηκε κυρίες και κύριοι πριν από λίγο ο κύριος Ταραντήλης. Η Σοφία Φασουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Ναι, Λίνα, καλό μεσημέρι. Κρατώντας χαμηλούς τόνους, αφού είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να απαντήσει επί της ουσίας στον Αντώνη Σαμάρα και στα όσα είπε χτες στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, εκδηλώνοντας την διαφωνία του για την έναρξη των διερευνητικών επαφών. Έτσι, σήμερα ο κύριος Ταραντήλης επανέλαβε αυτό που έλεγαν χθες οι κυβερνητικοί κύκλοι, ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός και οι απόψεις του για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι γνωστές. Σε άλλη ερώτηση, Λίνα, που έγινε στον κύριο Ταραντήλη για το πότε αναμένεται η κυβέρνηση να φέρει τα εφαρμοστικά πρωτόκολλα της Συμφωνίας των Πρεσπών στη Βουλή. Θυμίζω ότι χθες ο Αντώνης Σαμαράς είπε ξεκάθαρα στη συνέντευξή του ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει τα δύο αυτά μνημόνια. Η κυβέρνηση είπε ότι θα το φέρει το θέμα, είναι θέμα κοινοβουλευτικού προγραμματισμού, το πότε θα έρθουν τα δύο μνημόνια στη Βουλή και πως η κυβέρνηση, ακόμη και αν διαφωνεί με την συγκεκριμένη συμφωνία των Πρεσπών, είναι υποχρέωση της χώρας, είπε, να την εφαρμόσει και να την τηρήσει. Κλείνοντας, να σου πω ότι έγινε ερώτηση για το αν υπάρχει ενδεχόμενο συνάντησης του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, με τον Χρήστο Ταραντήλη να επαναλαμβάνει ότι οι συναντήσεις των δύο αρχηγών κρατών δεν θα πρέπει να αποτελούν είδηση και ότι αυτό, αν είναι να γίνει, θα γίνει μετά το πέρας των διερευνητικών εντολών. Των διερευνητικών επαφών, με συγχωρείς. Σίγουρα δεν το απέκλεισε. Λοιπόν, στην Αθήνα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σήμερα η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας για την υπογραφή της σύμβασης των 18 Ραφάλ. Πάμε σε σύνδεση με τον Κώστα Λατζά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εδώ όπου σε λίγες ώρες, σε τόνους πανηγυρικούς, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η υπογραφή της σύμβασης για την απόκτηση 18 σύγχρονων Ραφάλ που θα ενισχύσουν σημαντικότατα την πολεμική μας αεροπορία. Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει παρουσία της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας, η οποία αναμένεται να γίνει δεκτή στις 2 το μεσημέρι από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Θα υπάρξει κατηδίαν συνάντηση πριν την υπογραφή. Θα πέσουν υπογραφές και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 4:30 η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά την υπογραφή της σύμβασης Λίνα, όπως έχουμε ήδη μεταδώσει από το Open, οι τεχνικοί και οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας θα μεταβούν για μια ταχύρυθμη εκπαίδευση στο νέο τύπο αεροσκάφους και μέχρι τον ερχόμενο Ιούλιο, μάλλον, αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα τα δύο πρώτα μαχητικά. Στόχος με βάση το χρονοδιάγραμμα είναι η πολεμική μας αεροπορία στο τέλος του χρόνου να διαθέτει 6 σύγχρονα μαχητικά γαλλικά αεροσκάφη. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία στην ηγεσία, για την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η πρόταση που αναμένεται να κομίσει η κυρία Παρλή για την ναυπήγηση 4 νέων φρεγατών που χρειάζεται το πολεμικό μας ναυτικό. Όπως λένε οι πληροφορίες, πρόκειται για μια πρόταση που θα αφορά τις Μπελαρά, 4 φρεγάτες Μπελαρά πολλαπλών ρόλων. Αλλά όπως τονίζει στο Open ανώτατη πηγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αυτό που προσδοκά η ελληνική πλευρά από την γαλλική πρόταση δεν είναι μόνο η ναυπήγηση των νέων φρεγατών, είναι μια πρόταση που θα συνδυάζει τον εξυγχρονισμό των παλαιότερων φρεγατών, την ναυπήγησή τους στην εγχώρια βιομηχανία, ναυπηγική βιομηχανία, αλλά θα εξαρτηθεί και από την προσφορά που θα κάνουν οι Γάλλοι σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση λύση. Μάλιστα. Δηλαδή τα πλοία που προτίθεται η γαλλική κυβέρνηση να δώσει στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η ναυπήγηση των νέων φρεγατών. Μάλιστα. Επίσης, η ανώτατη πηγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τονίζει στο Open ότι όλες οι προσφορές πέραν των γαλλικών παραμένουν στο τραπέζι, διότι υπάρχουν προσφορές ως γνωστόν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ολλανδία και από τη Γερμανία. Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στη Γερμανία εμείς θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο, να σταθούμε και πάλι στο θέμα των διερευνητικών επαφών, Παντελή, που ξεκίνησαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Το μήνυμα είναι για την Τουρκία ότι πρέπει να συνεχίσει το δρόμο του διαλόγου αν θέλει να υπάρξει συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, Λίνα, καλό μεσημέρι. Δεν διαφέρει το κλίμα εδώ από ότι είναι στις Βρυξέλλες. Το ίδιο λένε και στο Βερολίνο, ότι πρέπει η Τουρκία πρώτα απ' όλα να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη. Το κλίμα είναι θετικό, το χαιρετίζουν. Υπάρχει όμως επιφυλακτικότητα. Ζητάνε από την Τουρκία να υπάρξει συνέχεια σε αυτόν τον θετικό δρόμο του διαλόγου. Ένας δρόμος διαλόγους, ο οποίος πρέπει να έχει διάρκεια. Να μην γίνει μόνο για λόγους τακτικής. Και βέβαια, όπως έχουμε πει και από το Open και σε προηγούμενα δελτία, οι Γερμανοί έχουν δείξει στην Τουρκία τον δρόμο της Χάγης. Δηλαδή, οι διερευνητικές να μην διαρκέσουν για πολύ καιρό, να μην διαρκέσουν για πάντα, αλλά εάν δεν λυθούν τα προβλήματα, ο δρόμος είναι ένας. Η Χάγη. Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, λοιμοξιολόγοι στη χώρα μας εξαιτίας της γρήγορης εξάπλωσης του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού, μετά και τα διάσπαρτα κρούσματα που εντοπίστηκαν στην κοινότητα. Οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για αυστηροποίηση των μέτρων επιτήρησης, καθώς η μεταδοτικότητα της μετάλλαξης είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο. Εν τω μεταξύ, προβληματισμό δημιουργούν οι εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν το Σαββατοκύριακο στην αγορά, με εκατοντάδες καταναλωτές έξω από εμπορικά καταστήματα. Και εμείς θα συνδεθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας με τη Σοφία Φασουλάκη, τη Γεωργία Λαγού, τον Γιάννη Ρίγο και την Αναστασία Αργυριάδου. Πρώτα όμως, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά τα 32 επιπλέον κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους της Μεγάλης Βρετανίας που εντοπίστηκαν στη χώρα, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταλλαγμένων στα 59 στην Ελλάδα, με τα περισσότερα πια να έχουν εντοπιστεί διάσπαρτα στην κοινότητα. Ανησυχούμε, αλλά όχι με πανικό. Mm-hmm. Γίνονται οι μεταναλύσεις, συνεχίζονται και εδώ και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα Μεγάλη Βρετανία και Βραζιλία, που υπήρχαν πολύ περισσότερα μεταλλαγμένα στελέχη, θα μας έχουν καθησυχάσει μέχρι στιγμής ότι τουλάχιστον το εμβόλιο καλύπτει και τα στελέχη αυτά. Στις κόκκινες περιοχές της Ελλάδας όλα είναι στο τραπέζι, ακόμα και η εντατικοποίηση των μέτρων. Σε κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν περιοριστικά μέτρα, έχουν lockdown, υπάρχει τοπική διασπορά αυτών των στελεχών, τότε ενδεχομένως τότε θα αυστηροποιηθούν τα μέτρα. Την ίδια ώρα, παράθυρο αισιοδοξίας ανοίγει η χορήγηση της κολχικίνης, ενός φτηνού καρδιολογικού φαρμάκου σε ασθενείς με θετικό μοριακό τεστ που βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό. Δείχνουν πραγματικά ελάττωση των θανάτων, των διασωληνώσεων με ένα φάρμακο το οποίο είναι φτηνό, εύχριστο, είναι χάπι,
μπορεί κανείς να το πάρει στο σπίτι. Προβληματισμό δημιουργούν εικόνες συνωστισμού το Σαββατοκύριακο στην αγορά. Με την κυβέρνηση να εξετάζει σχέδιο για τις ώρες που θα επιτρέπεται οι πολίτες να κάνουν τα ψώνια τους, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός στο πλαίσιο των μέτρων για τη διαχείριση της πανδημίας. Κόφτης δεν θα μπει. Μπορούν να υπάρξουν άλλα συστήματα σε σχέση με το χρονόμετρο, αυτό που αναφέρατε με το καταναλωτή. Συζητάμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει σε καραντίνα. Ο κορονοϊός επισκέφθηκε σήμερα και το δικό μας σπίτι. Χθες βράδυ ο Ορφέας μας εμφάνισε ελαφρά συμπτώματα. Κάναμε το πρωί το τεστ και πριν λίγο μάθαμε τα αποτελέσματα. Εγώ, η Μπέτη και ο Φίβος βγήκαμε αρνητικοί. Ο Ορφέας όμως βγήκε θετικός. Είναι καλά και όπως η πλειονότητα των παιδιών αναμένεται να το ξεπεράσει εύκολα. Θετικός στον κορονοϊό εντοπίστηκε και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Θανάσης Εξαδάχτυλος. Πάμε να συνδεθούμε τώρα ξανά με τη Σοφία Φασουλάκη. Υπάρχει ανησυχία, Σοφία, στην κυβέρνηση για τις μεταλλάξεις. Ναι, είναι έντονη ανησυχία της κυβέρνησης. Το ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μείζον ζήτημα και προβληματισμός για το θέμα του μεταλλαγμένου, της μετάλλαξης του ιού, όπως είπε ο κύριος Τεραντήλης. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους. Τα δεδομένα, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα καλά επιδημιολογικά δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας, μπορεί να ανατραπούν. Η έξαρση μπορεί να είναι αστραπιαία, αν όλοι δεν προσέξουμε. Κατά τα λοιπά, Λίνα, να σου πω ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει 160.000 εμβολιασμοί. Από 27 Ιανουαρίου ξεκινά και ο εμβολιασμός των κατοίκων άνω των 18 ετών στο Καστελόριζο. Έχει ξεκινήσει και ο εμβολιασμός των νησιών. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι άρχισαν σήμερα τα ραντεβού και προχωρά πολύ καλά ο ρυθμός των κλεισίματος των ραντεβού για τους συμπολίτες μας ηλικίες από το 80 έως 84 ετών. Μάλιστα. Λοιπόν, συναγερμό εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, έχουμε σε οίκο Ευγυρία στο Μαρούσι μετά τον εντοπισμό δεκάδων κρουσμάτων. Ο Γιάννης Ρήγος θα μας πει περισσότερα. Λίνα, περισσότερα από 40 άτομα, τόσο ηλικιωμένοι όσο και από το προσωπικό, βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, στο γυροκομείο που και βρισκόμαστε επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι. Να σου πω ότι ήδη 12 τρόφιμοι έχουν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομεία αναφοράς, στον Ευαγγελισμό και το Σωτηρία, ενώ πριν από λίγα λεπτά μεταφέρθηκαν άλλοι δύο ηλικιωμένοι. Αυτή την ώρα γίνεται η μεταφορά και άλλων ηλικιωμένων από το νοσοκομείο. Στο σύνολο σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν άλλοι 7 σε νοσοκομεία αναφοράς. Τώρα, τι ακριβώς έγινε? Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο ιός μεταδόθηκε στον οίκο Ευγυρίας πώς από μία εργαζόμενη, η οποία αν και στις 17 Ιανουαρίου βγήκε σε άδεια, λίγες ημέρες μετά, συγκεκριμένα στις 22 Ιανουαρίου, ενημέρωσε εδώ πέρα την διοίκηση του γυροκομείου πώς βγήκε θετική τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της. Αμέσως σήμανε συναγερμός, ξεκίνησαν οι έλεγχοι από τον ΕΟΔΗ με rapid test αλλά και με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Βλέπουμε αυτή την ώρα ότι μεταφέρουν ακόμα ένα άτομο. Τώρα βγαίνει από το γυροκομείο μία ακόμα ηλικιωμένη, η οποία θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο αναφοράς. Και σήμανε συναγερμός, καθώς τα κρούσματα είναι δεκάδες. Μιλάμε τουλάχιστον 40 ηλικιωμένοι, Λίνα. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μία νέα ελπίδα φέρνει η Κολχικίνη. Το ακούσατε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, που από σήμερα συνταγογραφείται σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών με κορονοϊό. Η Γεωργία Λαγού θα μας πει αν υπάρχει ζήτηση στα φαρμακεία. Πράγματι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, όπως είπες και εσύ, μια νέα ελπίδα έφερε η ένταξη της Κολχικίνης στα όπλα έναντι του κορονοϊού, με την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων να δίνουν το πράσινο φως. Έτσι, από σήμερα, το αντιφλεγμονώδες φάρμακο θα συνταγογραφείται από τους γιατρούς με στόχο την αποτροπή της επιδείνωσης της νόσου. Ποια είναι η εικόνα? Αρκετοί πολίτες, όπως μας μαρτυρούν οι φαρμακοποιοί, φοβήθηκαν, Λίνα, και έσπευσαν σήμερα στα φαρμακεία, χωρίς όμως να νοσούν, να το σημειώσουμε αυτό, για να προμηθευτούν την Κολχικίνη. Προληπτικά, όπως μας είπαν οι φαρμακοποιοί, και βέβαια χωρίς συνταγή γιατρού. Η εικόνα είναι πως έσπευσαν στα φαρμακεία οι μεγαλύτερες ηλικίες, ηλικιωμένοι κυρίως. Οι φαρμακοποιοί όμως τους συμβουλεύουν για τη σωστή χρήση της Κολχικίνης. Επίσης, να σημειώσουμε πως απόθεμα υπάρχει στα φαρμακεία. Πρόκειται για ένα φτηνό φάρμακο, όπως το αποκαλούν, αφού είναι οικονομικό, το οποίο όμως χορηγείται σε άλλες ασθένειες και όχι για τον
κορονοϊό. Δηλαδή, πριν βγει η κολχικίνη, το ότι είναι κατάλληλο φάρμακο για τον κορονοϊό. Μάλιστα. Και πρέπει να δίνεται μόνο με τη συνταγή γιατρού, αλλιώς, όπως και κάθε άλλο φάρμακο, μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Στα της αγοράς, κυρίες και κύριοι, το Σαββατοκύριακο είδαμε εικόνες από την Ερμού που πλημμύρισε με κόσμο. Οι εικόνες αυτές προκαλούν ανησυχία. Σήμερα είναι εργάσιμη ημέρα. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βασίλη Σπανό για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Εργάσιμη ημέρα και βέβαια μια άλλη Ερμού με σαφώς λιγότερο κόσμο. Υπάρχει κόσμος, οι ουρές υπάρχουν πάλι, αλλά δεν είναι η εικόνα που παρατηρήσαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπου ο πιο γνωστός εμπορικός δρόμος Ελλάδας ασφικτιούσε από κόσμο. Όπως βλέπετε, υπάρχουν ουρές κυρίως στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα. Ο κόσμος τηρεί τις αποστάσεις. Αυτό που δεν τηρεί όμως, θα πρέπει να σου πω, Λίνα, είναι το SMS. Αρκετοί ήταν εκείνοι με τους οποίους συνομιλήσαμε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, οι οποίοι μας είπαν ότι χρειάστηκε να στείλουν και δεύτερο SMS, προκειμένου αυτό το περιβόητο δίωρο να βρίσκονται εντός, έστω και τυπικά, αυτού του περιβόητου δίωρου. Να σου πω ότι από το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό έχει προκαλέσει ένα προβληματισμό, όμως έχουμε παρατηρήσει και από το ρεπορτάζ νωρίτερα. Και αυτό κυρίως για το γεγονός ότι θεωρούν ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να τηρηθεί αυτό το δίωρο, καθώς κατά τα άλλα τα μέτρα εντός των καταστημάτων θεωρούν ότι τηρούνται. Και αυτό είναι κάτι που τους ικανοποιεί. Έτσι λοιπόν, για το δίωρο θέλουν με έναν τρόπο να εμπλέξουν την πλατφόρμα ή καταναλωτής με το 13033 και με αυτόν τον τρόπο, πάντα στέλνοντας τον αριθμό 2, να βρουν έναν τρόπο ώστε να μην μπορεί να παρακαμφθεί το σύστημα και κάποιος που στέλνει ένα SMS για 2 ώρες ψώνια να μην μπορεί να το παρατείνει στέλνοντας και δεύτερο SMS. Και να υπάρχει λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση αυτού του δίωρου όπου μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας, αλλά μόνο ένα δίωρο αυστηρά θα είναι αυτό. Εμείς πάμε να μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα εκεί. Με την Αναστασία Αργυριάδου στην σύνδεσή μας. Ήταν εντυπωσιακός ο κόσμος το Σαββατοκυριακό, πάντως, που πήγε για ψώνια. Η αρχή της εβδομάδας βρήκε την αγορά της Θεσσαλονίκης να έχει αυξημένη κίνηση, καμία σχέση όμως με αυτή των προηγούμενων ημερών. Από ό,τι βλέπετε, οι ουρές υπάρχουν, δεν είναι τόσο μεγάλες και από ό,τι λένε οι έμποροι των μικρότερων καταστημάτων, οι ουρές αυτές είναι πλασματικές, δεν ανταποκρίνονται στην συνολική εικόνα της αγοράς, αφού υπάρχει πτώση τζίρου κατά 70% και 80% σε σχέση με την περσινή εκπτωτική περίοδο. Η έλεγχη της αστομίας είναι εντατική και σήμερα. Μόλι χθες επιβλήθηκαν 139 πρόστιμα, Λίνα, για περιορισμό μετακίνησης και 20 για μη χρήση μάσκας. Μάλιστα, βροχή έπεσαν τα πρόστιμα και σε διαμέρισμα τα ξημερώματα. Στην οδό Συγκρού, όπου ένας 24χρονος διοργάνωσε κορονοπάρτι με 8 καλεσμένους. Έγιναν οι καταγγελίες από τους περίοικους λόγω της δυνατής μουσικής και της φασαρίας. Και συνελήφθη ο νεαρός, στον οποίο επιβλήθηκε και το πρόστιμο των 3.000 ευρώ, ενώ πρόστιμα των 300 ευρώ επιβλήθηκαν στους 8 καλεσμένους. Να σας ευχαριστήσω όλους πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, κοντά στο μικρό νησί Πεζονήσι. Ο πρώην υπουργός του Πασόκ, ο οποίος αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής, επέβαινε σε φουσκωτό σκάφος και, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Συλληπιτήρια μηνύματα είχαμε από όλον τον πολιτικό κόσμο. Ο Σύφης Βαλιράκης έχασε τη ζωή του στη θάλασσα που τόσο αγαπούσε. Την θάλασσα που ο ίδιος είχε νικήσει το 1972, όταν καταδικασμένος από τη Χούντα πέδρασε από τις φυλακές Κέρκυρας και έφτασε κολυμπώντας ως την Αλβανία. Η ξαφνική απώλεια του συντρόφου και φίλου Σύφη Βαλιράκη μας γεμίζει θλίψη. Συνοδοιπόρος του Ανδρέα Παπανδρέου στη μεγάλη πορεία του Πασόκ που οδήγησε στη μεγάλη νίκη του 1981. Από όπου και αν υπηρέτησε τη χώρα και την προοδευτική παράταξη, βουλευτής και υπουργός, διακρίθηκε για το ήθος του, την εργατικότητά του, την αφοσίωση στους στόχους της παράταξης και το χρέος στην πατρίδα. Στο νησί των Ονείρων στην Ερέτρια εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ σωρός του πρώην υπουργού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το μεσημέρι όταν βγήκε στα ανοιχτά για ψάρεμα με το φουσκωτό σκάφος του. Οι ώρες περνούσαν και ανήσυχη σύζυγός του ειδοποίησε τις λιμενικές αρχές που άρχισαν να οργώνουν τη θαλάσσια περιοχή αναζητώντας ίχνη ζωής. Αρχικά βρήκαν το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη με αναμένη τη μηχανή. Λίγο αργότερα, σε κοντινή απόσταση, ο ίδιος βρέθηκε νεκρός. Ατρόμητος αντιστασιακός στη δικτατορία και ανιδιοτελής βουλευτής και υπουργός στη δημοκρατία. Πολιτικός αντίπαλος, αλλά ποτέ εχθρός. Και πάντα ένας περήφανος χανιώτης.
Η ζωή του θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Ο Σίφης Βαλιράκης, γεννημένος στα Χανιά, υπήρξε ένα από τα κορυφαία στελέχη του αντιστασιακού αγώνα κατά των συνταματαρχών και ενεργό μέλος του Πανελληνίου Απελευθερωτικού Κινήματος. Συγκλονιστικός είναι ο αποχαιρετισμός του φίλου του, πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια. Δεν θα άντεχα ποτέ να σκεφτώ ότι ο Σίφης θα φύγει από τη ζωή πιο γρήγορα από μένα και του έχω θυμώσει για αυτή την τελευταία απόδραση από τη ζωή. Αντίο, Σίφη μου, καλή αντάμωση. Ο Σίφης Βαλιράκης βασανίστηκε από τη Χούντα, φυλακίστηκε στο ΕΑΤ ΕΣΑ, από όπου κατάφερε να αποδράσει. Όταν επιχείρησε να διαφύγει ανεβαίνοντας σε στέγη ενός τρένου με προορισμό τη Γιουγκοσλαβία, εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στις φυλακές της Κέρκυρας. Απέδρασε και από εκεί, μάλιστα κολυμπώντας μέχρι την Αλβανία, όπου όταν έφτασε, συνελήφθη από το καθεστώς του Χόντζα. Απελευθερώθηκε με προσωπική παρέμβαση του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι αγώνες του για την ανατροπή της Χούντας και η συμβολή του στο μεγάλο έργο της αλλαγής της χώρας αποτελούν παρακαταθήκη για όλους μας. Εγώ, η Αλεξία, ο βαφτισιμιός του Ανδρόνικος Κηφέδρα, αποχαιρετάμε τον φίλο μας τον Σίφη. Θα ταξιδεύει στις καρδιές μας. Ο Σίφης Βαλιράκης υπήρξε ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Στον ανακριτή οδηγήθηκε, κυρίες και κύριοι, ο 38χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό αθλήτριας της ιστιοπλοείας όταν ήταν 11 χρονών. Ο κατηγορούμενος έφτασε νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά και στη συνέχεια οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Και εμείς θα συνδεθούμε με την Έλενα Γαλάρη για να μάθουμε όλα τα νεότερα. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε, Ελίνα, στα δικαστήρια το πρωί και πριν από λίγη ώρα ζήτησε και πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη για τα κακουργήματα του βιασμού κατά εξακολούθηση, της αποπλάνησης και της κατάχρησης σε ασέλγεια. Πώς φτάσαμε τώρα ως εδώ? Λίγες ώρες μετά την ανατριχιαστική και σοφαριστική ομολογία του για τον δεσμό εντός εισαγωγικών που διατηρούσε πριν από 10 χρόνια με την 11χρονη τότε αθλήτρια, άμεση ήταν η αντίδραση της εισαγγελίας. Ο εισαγγελικός λειτουργός που διενεργεί την προκαταρτική έρευνα, κάτω από άκρα μυστικότητα, κάλεσε την 21 ετών σήμερα αθλήτρια και τους γονείς τους, και τους γονείς της, για να καταθέσουν. Τα όσα του είπαν τον οδήγησαν να εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 38χρονου, ο οποίος βρισκόταν στη Σάμο. Χθες λοιπόν το απόγευμα οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και με το πλοίο της γραμμής έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά στις 8.30 το πρωί. Να σας πω ότι βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο, ο κατηγορούμενος σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων είπε ότι κάντε υπομονή και θα μάθετε όλη την αλήθεια. Τώρα, τέλος να σας πω ότι στον εισαγγελέα που διενεργεί την προκαταρτική έρευνα κατέθεσε και ο πρόεδρος του ιστιοπλοϊκού ομίλου Πειραιά, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΔΣ της Ομοσπονδίας μετά τις καταγγελίες Μπεκατόρου. Και εμείς πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο πρόεδρος του ιστιοπλοϊκού ομίλου Πειραιά, καθώς και ο κατηγορούμενος προπονητής. Έχει να πει κάτι? Το έχει μετανιώσει. Το έχει μετανιώσει. Να ψάξει τη μάνα του, τη γυναίκα του και την κόρη του στο Σπύρο, να ξέρει τι γίνεται στο σπίτι του. Τι έχει να πει? Να μάθετε και την υπόλοιπη αλήθεια. Ερχόμαστε σήμερα στα πλαίσια του κάλεσματο τη δικαιοσύνη για την προανακριτική διαδικασία τη Ολυμπιονίκη Αφίου Αβεκατόρου. Θα βοηθήσουμε όλοι σε μια συγκλονιστική καταγγελία της Σοφίας, να λάμψει αλήθεια και να προχωρήσουμε για την εξυγίανση του ελληνικού αθλητισμού. Η απόφαση της παραιτήσεώς μου ήταν στα πλαίσια ηθικής και αξιών. Στα χέρια του εισαγγελέα, κυρίες και κύριοι, δικογραφία για την αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Ο Άρης Κουτσιούκης από τα δικαστήρια έχει το ρεπορτάζ. Όλο το προανακριτικό υλικό, Λίνα, με μαρτυρίες και βίντεο από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, συμπεριλήφθηκε λοιπόν στη δικογραφία που σχημάτισαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε βάρος των δύο ατόμων που κατηγορούνται ως δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας εναντίον τριών νεαρών οπαδών του ΠΑΟΚ στο περιστατικό που είχαμε το μεσημέρι της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή και 28 Οκτωβρίου. Να πούμε πως η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά στα πόδια δύο άτομα και να προκληθούν φθορές σε ένα κατάστημα. Θυμίζω ότι οι δύο δράστες έχουν ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 28χρονο, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς σχετίζεται και εργασιακά με την ΠΑΕ Άρης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην εισαγγελία και αναμένεται στη συνέχεια να εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης. Θεωρείται θέμα χρόνου να τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άρη. Στο θέμα της πανδημίας, κυρίες και κύριοι, ουρές χιλιομέτρων σχημάτισαν χθες νεαροί στην Πολωνία έξω από νυχτερινά κέντρα που άνοιξαν κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων. Στην Ολλανδία, χιλιάδες διαδηλωτές σε πολλές πόλεις συγκρούστηκαν με την αστυνομία, διαμαρτυρώμενοι κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ από το Σάββατο.
Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται σε Ολλανδικές πόλεις για να διαμαρτυρηθούν για την νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας που επέβαλε η κυβέρνηση. Ανάβουν φωτιές και πετούν πέτρες στους αστυνομικούς. Εκείνοι απαντούν με δακρυγόνα και αντλίες νερού. Aangevallen door relschoppers, hooligans, die onze instelling waar mensen met een verstandelijke beperking wonen, de ramen hebben ingegooid. Την ίδια ώρα, σε δεκάδες πόλεις της Πολωνίας ανοίγουν τα νυχτερινά κέντρα κατά παράβαση. Η χώρα βρίσκεται σε lockdown, οι νέοι όμως δεν πτωούνται. Σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων και είναι έτοιμοι να διασκεδάσουν. Η αστυνομία επεμβαίνει άμεσα και δίνει εκατοντάδες πρόστιμα. Στη Γαλλία, οι λοιμοξιολόγοι προειδοποιούν ότι το τρίτο lockdown είναι πολύ κοντά. Στο Ισραήλ, η κυβέρνηση κλείνει το διεθνές αεροδρόμιο, απαγορεύοντας την είσοδο πολιτών από άλλες χώρες στην προσπάθειά της να αναχαιτήσει την πανδημία. Με τις χώρες να κάνουν αγώνα δρόμου για να εμβολιάσουν τον πληθυσμό, στη Μεγάλη Βρετανία επιστρατεύεται μέχρι και το σκηνικό της σειράς Peaky Blinders, το οποίο μετατρέπεται σε κέντρο μαζικών εμβολιασμών. Η χώρα έχει ήδη εμβολιάσει περισσότερους από 6,3 εκατομμύρια κατοίκους. Three quarters of all over 80s in the UK have been vaccinated. Which is absolutely brilliant progress. Εν τω μεταξύ, νοσοκομείο στο Βερολίνο μπαίνει σε καραντίνα, καθώς στον χώρο του βρέθηκαν πάνω από 20 κρούσματα της νέας Βρετανικής μετάλλαξης. Η Γερμανία μετράει ήδη περισσότερα από 1 εκατομμύριο κρούσματα. Dass die neue Mutation durchaus infektiöser ist, scheint sich jetzt zu bewahrheiten. Wir spüren es am eigenen Leib. Για τη Βρετανική μετάλλαξη μιλάει και ο κορυφαίος Αμερικανός λοιμοξιολόγος Άντονι Φάουτσι, που τη θεωρεί ακόμα πιο επικίνδυνη και θανατηφόρα στις μεγάλες ηλικίες. What has been circulating dominantly in the UK does have a certain degree of increase in what we call virulence, namely the power of the virus to cause more damage, including death. Από σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες ισχύει απαγόρευση εισόδου από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική και ορισμένες χώρες της Ευρώπης. Και θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Τζο Μπάιντεν ετοιμάζεται, κυρίες και κύριοι, να υπογράψει το επόμενο πακέτο διαταγμάτων του σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τις πολιτικές Τραμπ. Οι Δημοκρατικοί πάντως καταθέτουν απόψε το άρθρο για την παραπομπή του σε δίκη. Σήμερα είναι η ημέρα που οι Δημοκρατικοί περίμεναν εδώ και καιρό. Η ημέρα που θα καταθέσουν στη Βουλή το νομοσχέδιο για την παραπομπή του Τραμπ σε δίκη στη Γερουσία με την κατηγορία της υποκίνησης εξέγερσης. Look, everyone wants to put this awful chapter in American history behind us. The only way to bring healing is to actually have real accountability, which this trial affords. Για καλό και για κακό, 5.000 μέλη της Εθνοφρουράς θα παραμείνουν στη Ουάσιγκτον μέχρι τα μέσα Μαρτίου, αφού ανώτατος αξιωματούχος εκμυστηρεύτηκε στο Associated Press πως υπάρχουν σε ιστοσελίδες απειλές κατά της ζωής γερουσιαστών εν ώψη της δίκης που θα ξεκινήσει τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Democrats would need 17 Republican senators to join them in order to convict former President Trump. Και όλα αυτά ενώ ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος όπως κάθε εβδομάδα βρέθηκε στην εκκλησία για την κυριακάτικη λειτουργία, ετοιμάζεται για νέο μπαράζ διαταγμάτων τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη φορά για τη βελτίωση συνθήκων στις φυλακές, στρατιωτικό εξοπλισμό στα τοπικά τμήματα επιβολής του νόμου, μεταρρυθμίσεις για το κλίμα, μεταρρυθμίσεις για τη μετανάστευση και πιθανόν κάποια μεταβολή στο Medicaid. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη, ο οποίος σύμφωνα με συνεργάτη του δεν σκέφτεται προς το παρόν τη δημιουργία δικού του κόμματος, μετά τον κορυφαίο λοιμοξιολόγο Άντονι Φάουτσι, αδειάζει και την επιδημιολόγο Ντέμπορα Μπίρξ, λέγοντας πως δεν υπέγραψε ποτέ τα διατάγματα που εκείνη ισχυρίστηκε. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μπένι Σάντερς πάντως φαίνεται να χαίρεται την προσοχή που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η αμφίεσή του στην ορκομοσία. Τα τεράστια μάλινα γάντια του έχουν γίνει viral σε όλα τα social media. And not only are we having fun, what we're doing here in Vermont is we're going to be selling around the country sweatshirts and t-shirts and all of the money that's going to be raised, which I expect will be a couple of million dollars, will be going to programs like Meals on Wheels. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αμέσως μετά, Style Me Up στις 3 και 4 κάθε μέρα, Σεφ, και στις 8 το Ράδιο Ερβίλα, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.